Περιζήτητα είναι τα προϊόντα της χαρουπιάς στην Κρήτη, τα οποία αποτελούν εναλλακτική πηγή εισοδήματος, ενισχύοντας την τοπική οικονομία του νησιού μας. Εντοπίσαμε πάνω από 150 μοναδικά διαφορετικά προϊόντα από χαρούπι, άρα υπάρχει προσφορά και αντίστοιχα φαίνεται ότι υπάρχει και ζήτηση. Τα νέα προϊόντα είναι κυρίως αρτοσκευάσματα, βοηθούν στην υγεία, όπως σας είπα απέναντι στην Κυλιοκάκη. Επίσης είναι η αξιοποίηση στην ζαχαροπλαστική, η αξιοποίηση σε παιδικά γάλατα. Όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά σε όλη την Μεσογειακή Λεκάνη η χαρουπιά είναι μια έντονα αναπτυσσόμενη καλλιέργεια, καθότι έχει μεταπηδήσει από τις συνηθισμένες προκαταλήψεις, όπου θεωρείται ότι ήταν μια υποδεέστερη τροφή και τελικά όλοι έχουν ανακαλύψει, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, ότι είναι ένα superfood. Σε επίπεδο Κρήτης έχουν καταγραφεί πάνω από 150 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έχουν μεγάλη διατροφική αξία, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πέρα από τις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϊόντα της χαρουπιάς διακινούνται σε μεγάλο βαθμό και στους φούρνους. Μας δίνει πολλά συστατικά τροφίμων. Το χαρουπάλευρο από το λουβί του χαρουπιού είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλευρωποίηση μαζί με άλλα άλευρα. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και είναι πλούσιο, όπως ανέφερα, σε φυτικές ίνες και σε πινιτόλι, ένα συστατικό με βιοιατρικές δράσεις, χρήσιμο για το διαβήτη. Παίρνουμε εξαιρετική ποιότητα αλεύρου από το φύτρο ή έμβριο. Αυτό είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και μπορεί να αντικαταστήσει άλευρα που έχουν γλουτένι. Η χαρουπιά αποτελεί μεσογειακό είδος με μεγάλη ιστορία στην Κρήτη, καθώς συνιστούσε σημαντικό στοιχείο της διατροφής των κατοίκων της. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό δέντρο που δεν έχει ιδιαίτερες καλλιεργητικές απαιτήσεις και ενδείκνυται για το περιβάλλον της Κρήτης. Η σκόνη χαρουπιού από το λουβί μπορεί να αντικαταστήσει το κακάο στη ζαχαροπλαστική, διότι περιέχει πολυφενόλες όπως και το κακάο, δεν περιέχει καφεΐνη, δεν περιέχει οξαλικά. Και επίσης έχει φυσικά σάκχαρα, άρα περιορίζει την ανάγκη προσθήκης άλλων σακχάρων. Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ένωσαν τις δυνάμεις τους για την αξιοποίηση της χαρουπιάς και των προϊόντων της, με στόχο την ανάδειξη του προϊόντος και της διατροφικής του αξίας, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτεί και επιβλέπει η Περιφέρεια Κρήτης. Η καλλιέργειά της είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη και αυτό αποδεικνύεται με τις καλύτερες τιμές που παραλαμβάνει το προϊόν κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά έχουμε και μεγαλύτερες τιμές. Στο πλαίσιο εκδήλωσης, η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ ειδικοί παρουσίασαν μεταξύ άλλων τις διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις σε σχέση με τα προϊόντα από χαρούπι, την αξία του στην υγιεινή διατροφή, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία χαρουπόνα στο αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δει όλους τους φαινότυπους που έχουμε ανακαλύψει από την κρητική ύπαιθρο και τις κρητικές καλλιέργειες χαρουπιάς σε ένα συγκεκριμένο σημείο όλες μαζί.